είμαστε. Αποφασίσαμε πριν 2 χρόνια, επειδή είχε γίνει και ένα μικρό ατύχημα, να βγάλουμε την παιδική χαρά, γιατί ήταν κατάλληλη, και να ξεκινήσουμε την διαδικασία να κάνουμε ένα πιο ασφαλή τράπεζα στο χώρο αυτό και να βγει, να μπει μια καινούργια σύνθεση, όχι όπως ήταν η παλιά, πιο άρρωστη. Δηλαδή, μία σύνθεση εδώ, μία σύνθεση εκεί και ίσως και μία σύνθεση μπροστά. Μικρό, χαμηλά, τα οποία να μπορούν να αξιοποιούνται από τα παιδιά. Τώρα, το θέμα του τάπητα, όπως και το ψάξαμε και εμείς και ρωτήσαμε, είναι λίγο ακριβό από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει και η λύση του να μπει χώμα, να γίνει δηλαδή ένα τέτοιο μετρικουλάκι για να είναι μαλακό. Και οι συνθέσεις που θέλουμε είναι χαμηλές. Απλώς θέλω να υπενθυμίσω ότι γιατί ο ίδιος ο Δήμαρχος κάναμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα και μας έδωσε, όχι σε εμάς, στους γονείς. Ήταν 100 γονείς, 98 για την ακρίβεια, και τους είπε το 19ο νηπιαγωγείο, από τη στιγμή που είναι ένα κεντρικό νηπιαγωγείο με τόσες πολλές, με τόσα πολλά παιδιά, θα είναι από τα πρώτα, ότι θα μπούμε στο πρόγραμμα πιλόδημα, υποτίθεται πήγαμε, και θα είναι από τα πρώτα που θα μεριμνήσει για τον διαμόρφωση της αυλής, για να υπάρχει μια παιδική χαρά. Μετά την πρόσκληση της διευθύντριας εδώ στο νηπιαγωγείο το 19 επί της Οδού Φιλίππου, ήρθαμε, επισκέπτηκα το χώρο για να δούμε για τον προαύλιο χώρο πώς είναι οι συνθήκες. Εντάξει, βλέπω ότι είναι σε καλή κατάσταση ο χώρος. Ενημερώθηκα από τη διευθύντρια για κάποιες περαιτέρω εξτρά εργασίες που χρειάζονται και σε σύντομο χρονικό διάστημα μαζί με τις υπηρεσίες μας θα δούμε πώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε άμεσα στα αιτήματα του σχολείου του συγκεκριμένου.